δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν παραβίαση της συνταγματικής εντολής. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι μαζί συμφωνήσαμε στην ειδική μας διακήρυξη. Όμως ο κάθε βουλευτής εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό και απευθύνεται και δίνει λόγο μόνο στον ελληνικό λαό. Ας κρατήσουν εκείνοι τα πειθαρχικά τους συμβούλια και ας δικάζονται μεταξύ τους. Όσον αφορά τώρα τις επόμενες κινήσεις μας, θα πρέπει να αναμένουμε τις επόμενες μέρες και μέχρι την ορκομοσία για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εάν δηλαδή θα έχουμε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, εάν θα έχουμε μια κυβέρνηση όπου οι τοκογλύφοι θα τα ξαναβρούν μεταξύ τους και θα έχει πολύ λίγη ζωή και βεβαίως όχι τη στήριξη του ελληνικού λαού κατά της απόφασης του 68% του ελληνικού λαού, ή αν θα πάμε άμεσα σε εκλογές. Θέλω να κάνω ξεκάθαρο ότι για μας η μάχη δίνεται κάθε μέρα, κάθε ώρα, μέρα νύχτα, μέχρι και την τελευταία μέρα της τετραετίας που έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό. Θα κάνουμε το ιδρυτικό μας συνέδριο άμεσα, μόλις τελειώσει και ξεκαθαρίσει το θέμα των εκλογών, όπου εκεί θα συναποφασίσουμε με τους συνιδρυτές όλους και μάλιστα και μέσω του διαδικτύου για το ποια θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η πορεία μας και η οργανωτική μας δομή. Θέλω σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας. Είμαστε εδώ 34 συνάδελφοι. Είναι και οι δύο συνάδελφοι με τους οποίους εξελέγουμε μαζί στον Εύρο και στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Μου λένε οι παλιοί κοινοβουλευτικοί, όχι δικοί μας, και οι συντάκτες, ότι ο πρόεδρος αποφασίζει και ο πρόεδρος παίρνει την απόφαση σε ποια έδρα θα είναι βουλευτής. Εγώ δεν αποφασίζω έτσι. Δεν θέλω με κανένα τρόπο τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται σήμερα εδώ, να τους αποφασίσω εγώ και όχι ο ελληνικός λαός.